Πριν την έναρξη της, ή μάλλον που έχει πει ότι μπήκαμε σε προεκλογική περίοδο, αυτό σε τι δρόμο είναι, σε καλό ή άσχημο? Ακούστε με, κύριε Αυτιά. Γέλατε. Είμαι πολύ ψύχρεμος. Μπράβο. Και λέω. Σε τι δρόμο είναι αυτό ο οποίο. Ένα θέμα είναι μετά την προκήρυξη των εκλογών διορίζει. Γιατί πολλές φορές μιλάμε μεταξύ μας. Ελάτε. Εσείς μιλάτε στον κόσμο. Ελάτε. Λοιπόν, ο κόσμος που μας βλέπει. Ναι. Παρά την αντιπαράθεση τη σφοδρή που πρόκυψε από την κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση, ναι. Και νομίζω ότι εδώ είναι σε λάθος δρόμο αυτή η αντιπαράθεση, κάνει ζημιά στη δικαιοσύνη και στη δημοκρατία. Αλλά να πάω στην ουσία. Η ουσία λοιπόν του ζητήματος είναι, αν θέλει κανείς να αμφισβητήσει σε αυτή τη φάση πολιτικά την κυβέρνηση, δικαιούται, αλλά μόνο την κυβέρνηση. Γιατί ο Πρωθυπουργός, προηγουμένως το είπατε κι εσείς, πολιτικά πήρε το μήνυμα από τις εκλογές. Και από την αξιωματική αντιπολίτευση και προχώρησε στην προκήρυξη εκλογικής διαδικασίας. Αλλά εγώ ως πολίτης, ακούστε με λίγο, ακούστε με κύριε Δημαρχάκη, εγώ θέλω ως πολίτης πρώτα απ' όλα να πω σε όσους μας ακούνε ότι όσοι από τώρα, πώς να το πω, προειδοποιούν με εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά τους ανώτατους δικαστικούς, είναι σε μεγάλο λάθος και δείχνουν λάθος αντίληψη για τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη. Κύριε Ράπτη, μα δεν φταίνε οι δικαστικοί για αυτή την αντιπαράθεση που πρόκειται. Γιατί όσα λέω, στη διάσκεψη της Βουλής, κυρία μου, στη διάσκεψη των Προέδρων, δεν υπήρξε καμία φασαρία και ξέρατε κι εσείς και όλοι οι πολίτες και οι δημοσιογράφοι και οι πολίτες ότι δρομολογούνται διαδικασίες εφόσον και αν υπήρχε το άρθρο ή το β' από τις δημοσιογράφες. Θα είναι σε ισχύ. Από εκεί και πέρα όμως, η δική μου τοποθέτηση είχε να κάνει με το γεγονός ότι είναι παράνομη και αντισυνταγματική και τεκμηρίωσα τους λόγους. Η αντίδρασή σας είναι άτοπη αυτή τη στιγμή. Είναι η άποψή μου, όχι μόνο η δική μου. Συνταγματολόγοι διακεκριμένοι έχουν τοποθετηθεί επί τούτου και έχουν πει ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Ωστόσο, τον τελευταίο λόγο έχει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και βεβαίως θα σεβαστούμε την απόφαση. Μία λέξη. Πρώτον, 30 Ιουνίου έληγε η θητεία των ανωτάτων δικαστών. Είχε δρομολογηθεί η διαδικασία όπως προβλέπετε με την προεπιλογή τη λεγόμενη που αποτελεί και προϊόν τη συνδιαλλαγή των κομμάτων. Αλλά δεν είχε προκύψει το θέμα των εκλογών. Δεύτερον, οι εκλογές δεν ορίστηκαν από την κυβέρνηση. Ήταν ευρωπαϊκές εκλογές, ήταν ορισμένες από 23. Ήρθε το τσάφ όμως των 9 μονάδων. Λοιπόν. Και προκύπτει το πολιτικό πρόβλημα. Ναι. Στο πολιτικό πρόβλημα λοιπόν, το δικό μας πολιτικό σύστημα δείχνει την ανικανότητά του. Μάλιστα. Και είναι ολοφάνερο αυτό. Λεπτό, να τελειώσω, κύριε Σταμάτη, μισό λεπτάκι. Γιατί, γιατί ακριβώς επειδή βρισκόμαστε σε αυτό το μεσοδιάστημα, το οποίο προφανώς και ο συνταγματικός νομοθέτης δεν το έχει στο μυαλό του, εμείς εδώ αντί να δείξουμε μια πρωτοβουλία για να προστατεύσουμε τη δικαιοσύνη, τσακωνόμαστε για το ποιανού θα είναι δικαστές. Λοιπόν, η δικαιοσύνη είναι τυφλή, κυρίες και κύριοι. Και δεν λέει χρώματα. Ένα λεπτό. Δεν τσακωνόμαστε γι' αυτό. Είναι καλή. Μα Δημήτρη μου, είναι καλή. Εγώ δεν είμαι κριτής. Δεν τσακωνόμαστε γι' αυτό. Και πρέπει να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Δεν είναι η θέση όταν, τους, όταν συζητήθηκε στην αρμόδια επιτροπή, δεν υπήρχε ενδεχόμενο εκλογών. Δηλαδή μιλούσαμε για μια ομαλή περίοδο. Γιατί? Ξαφνικά η περίοδος αυτή γίνεται πρώτη. Με συγχωρείτε πολύ, αλλά κάνετε λάθος εσείς τώρα. Εγώ δεν κάνω λάθος. Βεβαίως, γιατί τις εκλογές τις έχει προκηρύξει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς θα γίνει τώρα? Συγγνώμη, μιλάμε για δύο διαφορετικά πράγματα. Όχι, κύριε Σταμάτη. Άλλο οι ευρωεκλογές και άλλο το θέμα των εκλογών των εθνικών. Και εγώ σας ρωτώ τώρα. Δεν το βλέπω ότι υπάρχει διαφορά. Λοιπόν, τώρα η κυβέρνηση αυτή, η κυβέρνηση αυτή είναι υπηρεσιακή, αν θέλετε να σας το πω. Δεν είναι ιονή υπηρεσιακή κυβέρνηση. Πρώτο, ένα λεπτό. Και δεν είναι μόνο το πολιτικό αποτέλεσμα. Δεν είναι μόνο το συνταγματικό ζήτημα. Είναι και το πολιτικό. Είναι και το πολιτικό. Λοιπόν, τι ταυγά έχει ο κύριος Τσίπρας να θέλει σώνει και καλά να κάνει τώρα αυτό το διορισμό όταν ξέρει τις δυσμενείς επιπτώσεις στα πρόσωπα? Μπορείτε να μου πείτε? Αυτό δείχνει ότι προκαλεί το δημόσιο βίο. Αυτά που λέει για ηρεμία δεν έχουν καμία σχέση. Προκαλεί όπου μπορεί. Δυναμητίζει το κλίμα. Χωρίς λόγο. Να ξέρουν ότι όλοι οι ανώτατοι δικαστικοί, λέω εγώ ως πολίτης και ως δημοσιογράφος, προσπαθούν να κάνουν το έργο τους και θα έπρεπε να μένουν. Λοιπόν, πάμε. Και τους βάζει ο Τσίπρας.
πάμε στο πραγματικό. Και τους βάζει ο Τσίπρας. Ο κύριος Βενιζέλος και εσείς κύριε Σταμάτη. Όχι, ο Τσίπρας πήρε ο Βενιζέλος για εξεκλήρωση να περιμένει ο κύριος. Μια ερώτηση που θα κάνω εσείς στον κύριο Σταμάτη. Τέλος χρόνου. Την προεπιλογή θα την σεβαστούμε. Λοιπόν, τέλος χρόνου να μείνει αυτή η πτέρυγα από εδώ. Πάτε μετά. Ο κύριος Βενιζέλος βοηθάει τη δημοκρατία. Μετά θα το δούμε. Σας ευχαριστώ όλους. Κύριε Δημήτρη, κύριε Καταπιταμάνο θα ξανάρθει τα αύριο. Όχι για τη δικαιοσύνη, κύριε Σταμάτη. Όχι, για τα υπόλοιπα. Φίλες και φίλοι. Για όλα τα υπόλοιπα. Γιατί οι στοχοποίησεις κοινωνίες εξαφάνισαν μέσα. Να ξέρετε κάτι. Οι πραείς κληρονομήσους ή την ψήφων του ελληνικού λαού. Αφήστε και ένα πράγμα να μιλήσει. Που δεν συζητάει την ψήφο. Εσύ βάζεις τη φωτιά και να το παίρνεις. Έτσι έχουν τα πράγματα, φίλες και φίλοι.